Μεγάλη μέρα ξημέρωσε για την Ορθοδοξία, για τους πολίτες όλους. Ξέρετε, δεν ζυγίζεται η πίστη του καθενός, αλλά επειδή ο άξονας που διατρέχει τους Έλληνες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον, είναι Ορθόδοξος, αυτό που θα ζήσει από σήμερα και για όλη σχεδόν την εβδομάδα η πόλη της Λάρισας και η Θεσσαλία κατ' επέκταση είναι μεγάλη ευλογία, διότι είναι από τις λίγες φορές που ταξιδεύει η τίμια ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου εκτός Αγίου Όρους, και έτσι σήμερα το απόγευμα φτάνει στην Λάρισα για να φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου μέχρι την Κυριακή. Καλωσορίζουμε τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, Αρχιμανδρίτη Αχίλιο. Πανοσολογιότατε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε όλοι, η Ιερά Μητρόπολη μας, για την ευκαιρία που μας δίνεται. Είναι, όλα έχουν την αξία τους και στην Ορθοδοξία, αλλά κάποια έχουν λίγο μεγαλύτερη αξία, όπως και να το κάνουμε. Και μια από αυτές τις στιγμές είναι η σημερινή, με την άφιξη της Τιμίας Ζώνης. Η Αγία Ζώνη, με τη χάρη του Θεού και τις πολλές πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου, καταφθάνει σήμερα το απόγευμα κοντά μας, μετά από πολλές παρακλήσεις, αλλά και από την επιμονή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυγνάβου κυρίου Ιγνατίου και των πατέρων της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και από, κυρίως από το αίτημα των ευσεβών ανθρώπων μας, των πιστών χριστιανών, καταφθάνει στην πόλη του Αγίου Αχιλλείου το ιερότατο αυτό τίμα αλφές, όπως το αναφέρουν οι αγιορείτες πατέρες στα συγγράμματά τους, ένα αρχαίο κοιμήλιο, από τα σπουδαιότερα κοιμήλια, όπως είπατε και εσείς, η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία μάλιστα ύφανε η ίδια η Παναγία μας από τρίχες καμήλου. Και είναι πολύ συγκινητικό να το σκεφτεί και να το αναλογιστεί κανείς ότι παρά την αναξιότητά μας, μας αξιώνει ο Θεός να προσκυνήσουμε αυτό το θείο και ιερό θησάβρισμα, την τιμία ζώνη που έφερε επάνω της η Υπεραγία Θεοτόκος και η οποία συνδέεται με πολλά θαύματα και με πολλές ιάσεις και θεραπείες. Και ας ευχηθούμε πραγματικά αυτό το προσκύνημα να αποβεί πολύ ωφέλιμο, ψυχικά ωφέλιμο και σωτήριο για όλους μας. Στις αναφορές για θαύματα περιλαμβάνονται και αυτά περί γονιμότητας, ότι δηλαδή ακουμπούν την τιμία ζώνη. Κοιτάξτε, οι γυναίκες. Έχουμε άπειρα θαύματα σε νέες κοπέλες, σε νέες μητέρες, οι οποίες δεν μπορούσαν να γεννήσουν. Τα διηγούνται και οι αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι τα ζουν καθημερινά, παίρνουν κομμάτι από την ζώνες, από την σταυρωμένες και ευλογημένες πάνω στην αισθήτα, στην τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, και πραγματικά όχι απλώς φτάνουμε στο να έχουμε το ευχάριστο σημείο που είναι καρπός προσευχής και επικλήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και παρεμβάσεως εκείνης, αλλά έχουμε περιπτώσεις όπου έχει αποκλειστεί η γέννηση ιατρικά λόγω διαφόρων έτσι καταστάσεων, και όμως το παραχωρεί ο Θεός, το επιτρέπει η Παναγία μας και γεννιόνται υγιέστατα παιδιά. Είναι η χάρις της και η ευλογία της. Έχουμε άπειρα περιστατικά σε ολόκληρο τον κόσμο από την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και έχετε και πολύ πλούσιο πρόγραμμα για όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι την Κυριακή δηλαδή, που θα αναχωρήσει για να επιστρέψει και πάλι στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στο Άγιο Όρος. Έρχεται σήμερα και αναχωρεί την Κυριακή μετά από τη Θεία Λειτουργία. Ωραία. Τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα? Όσον αφορά το πρόγραμμα, έχουμε να πούμε και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα, κύριε Πολύζο, που μας δίνετε. Έχουμε να πούμε ότι από σήμερα και μέχρι την Κυριακή το πρωί θα τελούνται πλήστες όσες ιερές ακολουθίες από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, δηλαδή από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ θα παραμένει μονίμως ανοιχτός ο ναός. Στη μέση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Λάρισας, θα βρίσκεται η τιμία ζώνη, στη μέση του περικαλούς Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, και
Το πρωί θα τελείται η Θεία Λειτουργία, ενδιάμεσα ιερές παρακλήσεις, ιερές ακολουθίες, ευχέλαιο μπροστά στην Αγία Ζώνη. Το απόγευμα ο Εσπερινός, η παράκληση, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας και κάθε βράδυ θα τελείται αρχιερατική ιερά αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, ώστε να είναι και επίμονες και έντονες οι προσευχές μας και οι εικεσίες μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και το τιμαλφές αυτό της πίστεώς μας που θα βρίσκεται εδώ, να παρέμβει η Παναγία μας και να μας βοηθήσει, ιδιαίτερα στις ημέρες που διερχόμαστε, αλλά και για να προσκυνούμε, να διευκολύνουμε το προσκύνημα των ανθρώπων και κυρίως για να μπορούν οι άνθρωποι να μετέχουν του Ιερού Μυστηρίου, της Θείας Ευχαριστίας και να λαμβάνουν μέσα τους το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Πρωί και βράδυ ιερές ακολουθίες. Μάλιστα. Θα την συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι από το Βατοπέδι εδώ στη Λάρισα ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής. Η Τιμία Ζώνη καταφθάνει με τη χάρη του Θεού συνοδευόμενη, εκείνος θα την κρατά, υπό του Πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου, αρχιμανδρίτου πατρός Εφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, ο οποίος μάλιστα θα λειτουργήσει την Τετάρτη το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και θα απευθύνει λόγων επικοδομητικών, ενώ την Τετάρτη το απόγευμα, την ώρα του Εσπερινού και των χαιρετισμών, μετά τις 6 δηλαδή, θα ομιλήσει και πάλι ο Γέροντας, ο πατήρ Εφραίμ, προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπολιτικής μας περιφερίας, προς τους ανθρώπους δηλαδή και τους εγγύς και τους μακράν και τους προσκυνητές που θα έλθουν για να προσκυνήσουν την Τιμία Ζώνη. Mm-hmm. Την Πέμπτη το πρωί θα τελέσουμε ιερατική σύναξη, όπου ο Γέροντας θα ομιλήσει σε εμάς τους κληρικούς και την Πέμπτη το απόγευμα στις 6 ώρα στο ξενοδοχείο Διβάνι, απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο, στη Μεγάλη Αίθουσα, θα έχει ήδη οργανωθεί μια πολύ μεγάλη, θα λάβει χώρα μια πολύ μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση για τους πτωχούς αδελφούς, στην οποία και πάλι ο μιλητής θα είναι ο γέροντος ο πατήρ Εφραίμ. Είναι η εκδήλωση, η ετήσια εκδήλωση της Λογίας? Είναι η εκδήλωση της Λογίας. Γίνονται αρκετές μέσα στον χρόνο, 3 ή 4. Αυτή είναι η μεγάλη φιλανθρωπική βραδιά που λαμβάνει η χώρα εν όψη και των εορτών που σιγά σιγά προσεγγίζουμε, την εορτή των Χριστουγέννων και τις άλλες εορτές, με σκοπό η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως μας και τα δραστήρια μέλη της Λογίας που είπατε, οι κυρίες μας της φιλοπτώχου αδελφότητος, να μην αφήσουν κανέναν αβοήθητο, στο μέτρο το δυνατό βέβαια, από την ταπεινή μας παροικία και από τους ενδεείς αδελφούς, γιατί πρέπει ο ένας πραγματικά να είναι σε θέση να βοηθά τον άλλο, γιατί έτσι πραγματικά ξεπερνούνται τα προβλήματα και όταν έχουμε μεταξύ μας αγάπη και ενότητα, μπορούμε να προσπεράσουμε πολλά πράγματα. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μια και αναφέρεται αυτό για την ενότητα και την αγάπη, πώς σε αυτά τα χρόνια, τα σχεδόν 10 χρόνια, εκεί πλησιάζουμε τις κρίσεις, παρά τις βολές που δέχτηκε, παρά τα σφυροκοπήματα, η Εκκλησία άντεξε και παρέμεινε όρθια σε αντίθεση με άλλους θεσμούς. Είδαμε, για παράδειγμα, την αποδόμηση του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει, είναι εκεί, αλλά όχι με την ίδια θέση που είχε στην καρδιά ή στη συνείδηση των ανθρώπων. Αυτό δεν συνέβη με τον δικό μας θεσμό, δικό μας εννοώ με αυτόν που συζητούμε τώρα, που είναι ένας από τους θεσμούς. Πέρα από το άειλο που έχει, είναι άειλη η θρησκεία για τον κάθε άνθρωπο, είναι ένας θεσμός και στην Ελλάδα βαθιά εγκατεστημένος. Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει που λέτε, επειδή την Εκκλησία μας την κυβερνά το Πνεύμα το Άγιο και όχι εμείς. Εμείς άνθρωποι του κόσμου τούτου και σε πολλά λάθη πέφτουμε, αλλά και
πολλές φορές μπορεί να φτάσουμε στο σημείο, δεν το ευχόμαστε, αλλά ανθρωπίνως να προδώσουμε ή να σκανδαλίσουμε κάποιον από τους αδελφούς μας. Την Εκκλησία όμως την κυβερνά το Πνεύμα το Άγιο. Και έχω να σας πω τούτο, ότι η εντολή που μας δίνει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο είναι να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας, το ακούσαμε αυτές τις μέρες, εξ όλης της καρδίας μας και εξ όλης της διανοίας μας, αλλά να αγαπήσουμε παράλληλα και την εικόνα Του που είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν το ανθρώπινο στοιχείο εισέρχεται εδώ και πρέπει πραγματικά ο ένας να βοηθά τον άλλον. Στο ερώτημά σας όμως το συγκεκριμένο, είναι αλήθεια ότι ο κόσμος αισθάνεται πολλές φορές προδομένος και ο κάθε ένας από μας. Πού θα ακουμπήσει και πού θα πει τον πόνο του. Ποιος είναι έτοιμος να δώσει λύσεις και αν δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις, έστω να παρηγορήσει εκείνους που πραγματικά σήμερα πονούν και υποφέρουν. Και δεν θα πω μόνο για τους γέροντες, τους ηλικιωμένους, αλλά και τα νέα παιδιά που βρέθηκαν χωρίς να το θέλουν σε έναν κόσμο αφιλόξενο και σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να τους παρέχει σήμερα ούτε μία θέση εργασίας, που παλαιότερα ήταν αυτονόητο. Οπότε η Εκκλησία μας τι λέει? Ας τροφοδοτήσουμε πνευματικά το λαό του Θεού, ας τον στηρίξουμε πνευματικά, ας ενισχύσουμε τον αγώνα του και έρχεται ο Θεός και ευλογεί την προσπάθειά μας. Η Εκκλησία μας είναι θεοίδρυτος θεσμός, όπως είπατε θεσμός, αλλά θεοίδρυτος, και την κυβερνά το Πνεύμα το Άγιο. Στέκεται δηλαδή πολύ ψηλά. Παράλληλα είναι όμως η Εκκλησία και ο χώρος ημών, ο δικός μας χώρος, των μετανοούντων αμαρτωλών. Μπαίνουμε δηλαδή όλοι μέσα στην Εκκλησία αμαρτωλοί και ασθενείς για να θεραπευτούμε και θεραπευόμαστε. Λένε οι πατέρες ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα πνευματικό θεραπευτήριο. Μπαίνουμε ασθενείς και αμαρτωλοί, πεσμένοι από την αμαρτία και εξερχόμαστε υγιείς. Γι' αυτό η Εκκλησία στέκεται ψηλά. Σας είπα και πάλι, ανθρωπίνως, επειδή και όλοι εμείς που απαρτίζουμε την Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός, είμαστε άνθρωποι αδύναμοι και ελάχιστοι, έρχονται και στιγμές που κι εμείς μπορεί να προδοθούμε, αλλά κι εμείς να προδώσουμε και να στεναχωρήσουμε ενδεχομένως ανθρώπους. Αυτό αλλά το λέτε πάλι με αφορμή τα τελευταία που συνέβησαν, δηλαδή, γιατί διαβάζω και τις άλλες φωνές που μιλούν για το σκοταδισμό της Εκκλησίας, ότι λέει πνίγηκαν τόσοι άνθρωποι στο Αιγαίο αυτά τα χρόνια από τις μετακινήσεις των προσφύγων, δεν χτύπησαν πένθυμα οι καμπάνες, αλλά χτύπησαν για την αλλαγή φύλου στα 15, που και εκεί υπήρξε και μια σύγκρουση και με άλλους θεσμούς. Έτσι είδαμε για παράδειγμα ένα Μητροπολίτη να αρνείται να σπαστεί έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Είναι η απάντησή σας σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα δύο τώρα που είπατε είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές καταστάσεις. Η Εκκλησία πονάει πάντοτε όταν αντικρίζει απέναντί της τον πόνο στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Νομίζω ότι και για εκείνους που αναφέρατε, τους αδελφούς πρόσφυγες, έσπευσε η Εκκλησία και μάλιστα στην πράξη να βοηθήσει με τον στην αρχή ακόμη, όταν έφθαναν ταλαιπωρημένοι οι άνθρωποι, και να παρέχει ένα πιάτο φαγητό και σε μερικές περιπτώσεις και στέγη, αλλά και την οποιαδήποτε βοήθεια. Το άλλο που είπατε, αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Δηλαδή, όχι μόνο πένθυμα, τι πένθυμα. Τώρα ένα παιδί 15 χρονών να κληθεί να δηλώσει το φίλο του, το οποίο φίλο του είναι φως φανάρι, και μάλιστα και αυτό δώρο του Θεού είναι. Είναι αυτό που όρισε ο Θεός, λέτε. Ακριβώς. Ο άνθρωπος είναι το καλύτερο δημιούργημα του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι είναι η κορονίδα της κτήσεως. Και αυτό το τελευταίο που ζήσαμε όλοι, αυτό το
νομοσχέδιο, και δεν είναι σχέδιο τώρα πια, νομοσχέδιο είναι απόφαση, μας στεναχωρεί και μας θλίβει πάρα πολύ. Όχι μόνο σαν Εκκλησία και σαν Έλληνες πολίτες και σαν ανθρώπους της καθημερινότητος. Τα παιδιά μας πρέπει να τα προστατεύουμε και όχι να τα ρίχνουμε σε τέτοιους κινδύνους. Δικαίως δηλαδή και θρηνούμε και επενθούμε. Μάλιστα. Θα το αφήσετε έτσι και θα το δείτε πώς θα πάει στην εξέλιξή του ή θα συνεχίζετε τις αντιδράσεις σας και σε ποιο επίπεδο μπορούν αυτές να γίνουν. Η Εκκλησία δεν σταματά ποτέ να λέει και να καταθέτει την άποψή της, όπως αυτό το δικαίωμα και οι άνθρωποι της Εκκλησίας έχει ο κάθε ελεύθερος πολίτης αυτής της χώρας. Και αλίμονον αν η Εκκλησία δεν μιλούσε και δεν κατέθετε αυτά τα οποία πιστεύει και αυτά τα οποία φρονεί. Τώρα αυτό από εκεί και πέρα ας ευχηθούμε να δώσει ο Κύριος και να μην εφαρμοστεί, τι να πω. Εξάλλου, ξέρετε, αυτά είναι αποφάσεις που δεν εξαρτώνται από μας, τους μικρούς, έτσι, αλλά από την... όχι και μικρούς. Κάποιοι λένε κυβερνάει η Εκκλησία στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Καλά, δεν μπορεί και να μην μιλήσει η Εκκλησία με τόσο δυναμικά στελέχη που έχει όταν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου και της οικογενείας σήμερα που δοκιμάζεται τόσο πολύ. Δεν μπορεί η Εκκλησία να σταματήσει, δηλαδή να ομιλεί και μετά βλέπουμε πάρα πολλά. Αυτό είναι που μας απογοήτευσε περισσότερο. Μάλιστα. Η αλλαγή Έλατε να κλείσουμε στα δύο λεπτά που απομένουν και να δούμε τοπικά στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Είπατε ότι βεβαίως και εμείς προσαρμόσαμε τη μέρημνά μας και με τις ανάγκες που υπήρχαν στο ποιμνιό μας. Αλλά να το δούμε και τοπικά, μια και λέτε για μια από τις μεγάλες εκδηλώσεις της Λογίας που προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει και εκείνη με τις δικές σας ευλογίες για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση, δεν θα πω όπως ακούω να λένε ότι έχει ξεφύγει, αλλά ότι έχει δυσκολέψει αρκετά. Βλέπουμε καθημερινά νέους ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν μία ευκαιρία και κυρίως να ψάχνουν να βρουν και την εργασία τους, αλλά και την πορεία τους μέσα στη σύγχρονη κοινωνία και προσπαθούν πραγματικά, αγωνίζονται να μην φύγουν στο εξωτερικό και να μείνουν εδώ αγωνιζόμενοι για τον επιούσιο, για τον καθημερινό άρτο, για να βγάζουν πέρα δηλαδή οι άνθρωποι τα έξοδά τους. Αλλά αυτό βλέπουμε ότι σκιαγραφεί την εικόνα μιας ολόκληρης κοινωνίας και όχι μόνο των νέων. Η Εκκλησία μας παντού και στον τόπο μας και στην Ιερά Μητρόπολη μας με τις πενιχρές της δυνάμεις και χωρίς να χρηματοδοτείται από κανέναν, με τη βοήθεια των ανθρώπων κάθε Κυριακή, κάθε μέρα, όποτε βγαίνει και ζητά τη βοήθεια για να διεξαγάγει το φιλανθρωπικό της έργο, το κάνει μετά από πολλή σκέψη και ωριμότητα και το κάνει γιατί πρέπει να καλύψει κάποιες ανάγκες εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ζήσουν και πρέπει να προσπεράσουν τα πολλά τους προβλήματα. Και θέλω να σας πω στο σημείο αυτό, αγαπητέ μου κύριε Πολίζο, ότι διακρίνει κανείς στις ημέρες αυτές που διερχόμαστε το φιλότιμο των ανθρώπων και γενικότερα του Έλληνα. Μας έλεγε ένας πατέρας της Εκκλησίας που είναι και εκπαιδευτικός ότι βλέπω πόσο έχουν ευαισθητοποιηθεί τα παιδιά. Δηλαδή αν θα πάρουν μαζί τους λίγα χρήματα για να μπορούν να αγοράσουν ένα πρωινό στο σχολείο, κάτι ας πούμε να φάνε, έτσι, αυτό θα το μοιραστούν με το φίλο τους που ενδεχομένως να μην έχει. Εδώ έρχεται η τοπική εκκλησία με διάκριση και σεμνότητα και προσπαθεί να καλύψει κάποια περιστατικά μέσα στα σχολεία και βέβαια τα βαρύτερα και μεγαλύτερα περιστατικά μέσα στην κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι κάποτε
Η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως ακουμπούσε πολλούς τομείς. Ενίσχυε απόρους φοιτητές, το κάνει και σήμερα. Αλλά καταλαβαίνετε, το βάρος πέφτει στα συσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως, στο κεντρικό και τα επιμέρους, τα ενοριακά, στο καθημερινό συσίτιο της Μητροπόλεως μας ο Επιούσιος, όπου οφείλω να ομολογήσω ότι εκεί υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μητροπόλεως μας και οι συνεργάτες τους, άνδρες και γυναίκες και κυρίως οι γυναίκες που εκδαπανούν και τον πολύτιμό τους χρόνο, μερικές φορές καλούνται να μαγειρεύουν όλη τη νύχτα. Έτσι. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην επόμενη ημέρα, ώστε κανείς να μην μείνει χωρίς φαγητό. Αυτό είναι και το σύνθημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιγνατίου και η αγωνία των πατέρων. Και παρότι δυνατότητες δεν υπάρχουν, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει φιλότιμο. Και συμβάλλουν σε αυτό ακόμα και οι μικρές ενορίες με τις πενιχρές τους δυνάμεις. Πολλά μπράβο για όλα αυτά. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 5, υποδοχή της Θυμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, που θα αφηχθεί από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου στην Λάρισα, θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή. Ιερές ακολουθίες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στον Άγιο Νικόλο, που την φιλοξενεί από σήμερα το απόγευμα. Πανοσολογιώτατε την ευλογία σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Καλό προσκύνημα. Σας προσκαλούμε όλους για να λάβουμε μαζί όλοι την ευλογία και τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου από αυτό το θεομητορικό προσκύνημα από την Αγία Ζώνη της. Ευχαριστούμε και πάλι θερμά.